και πάντοτε με την Προεδρία και τη συμπαράσταση του Χρήστου του Βραχίμη, του Προέδρου της Νεολαίας. Σας παρακαλώ, δείτε την αγάπη σας στην πάντα του Παγκυπρίου. Όλοι μαζί και αρχίζουν με το πρώτο τους εμβατήριο. Το πρώτο εμβατήριο που θα ακούσετε είναι «Περνάει ο στρατός», εθνικό εμβατήριο. Thank you.
συνεχίζουμε με τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Για το σχηματισμό αυτής της μπάντας εδώ που βλέπετε και είναι από τις τρεις εθνικές μπάντες που έχουμε στην Ομογένεια και θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρουμε το όνομά του για τα τόσα επιτεύγματα του Παγκύπριου είναι ο Φίλιππας ο Κρίστοφερ. Φίλιππα, όπου κι αν είσαι, έχεις την αγάπη όλων μας. Στη στεριά μέση το ψάρι και όταν ως
Thank you.
Απλώς θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους Λεβεντόκοβους Μουστολιάδες, οι οποίοι έχουν μια ένδοξη ιστορία, η οποία συνδέεται με τους αγώνες του έθνους μας για την ελευθερία του. Η στολή που φοράνε καθιερώθηκε επίσημα εθνική στολή το 1821 από τους οπλαρχηγούς της Επαναστάσεως. Είναι αυτή η στολή που έφεραν οι περήφανα, οι κλέφτες και οι αρματολοί και όλοι οι αγωνιστές του 21. Γι' αυτό ακριβώς και η Μουστανέλα από 40 μέτρα ύφασμα έχει κατασκευαστεί με 400 δίπλες που συμβολίζουν τα χρόνια της σκλαβιάς. Όπως βλέπετε υπάρχουν και οι βρακοφόροι. Είναι και αυτοί μια επίσημη στολή και φοράνε οι έμπζονες σε ορισμένες εξαιρετικές ειδικές περιπτώσεις, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Και έτσι στην προεδρική φρουρά η Φουστανέλα και το Τσαρούκι αντιπροσωπεύει τον μαχητή του υπηρώτικου χώρου, του Στεριανούς, ενώ η Βράκα τον μαχητή του νησιώτικου χώρου. Οι έμπζονες έχουν σαν αποστολή να υπηρετούν επιθυμητικά τα υψηλότερα σύμβολα και θεσμούς της πατρίδας μας, όπως είναι ο άγνωστος στρατιώτης που συμβολίζει τις χιλιάδες των νεκρών ηρώων που έφυσαν το αίμα τους στα πεδία των μαχών για την εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία. Επίσης, τη σημαία μας, την επίσημη έμπαρση και υποστολή της σημαίας μας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και τον θεσμό της Προεδρίας σε όλες τις εθνικοτυπικές εκδηλώσεις. Η ονομασία έμπζοντας ετυμολογικά έχει τις ρίζες της στην εποχή του Ομήρου. Ο Όμηρος τους πλευρέντες μαχητές τους συγκροτούσε σε ιδιαίτερο τμήμα που στη μέση τους η ζώνη έσφυγε καλά, ζωσμένος, εύζωνας, από εκεί έχει προέλθει η ονομασία αυτή του εύζωνα. Σήμερα οι εύζωνες thank you.
διήμερο της παραμονής μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοντά σας. Σας παίρνουμε εμείς οι άνδρες της Προεδρικής Φρουράς, χαιρετισμό από τα αδέρφια της Ελλάδος προς όλους εσάς και ακόμα προς τους φίλους ξένους. Βλέπετε στις Προεδρικής Φρουράς θα αρχίσουν παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών χορών με χορούς από την Ήπειρο.
Come on!
Ευχαριστώ.